Καλή σας μέρα, να χαιρετήσω και όλους τους τηλεθεατές. Εντάξει, το υγειονομικό προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία είναι, πλέον έχει συνηθίσει και να νοσεί και να εργάζεται πάνω από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Ούτως ή άλλως για μένα δεν είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά έτυχε να νοσήσω πριν την εμφάνιση των εμβολίων. Οπότε τώρα είναι πολύ ποιότερη η νόση σε σχέση με το παρελθόν. Σίγουρα έχει συμβάλει σε αυτό και η εμφάνιση των εμβολίων. Αυτό που το οποίο έχει σημασία να πούμε είναι ότι στο σύνολο το όλο το προσωπικό μέσα στα δημόσια ιδρύματα, σε οποιαδήποτε βαθμίδα της φροντίδας υγείας και να είναι, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την τετραρτοβάθμια, δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Και είναι και λογικό όταν είναι και στην πρώτη γραμμή του αγώνα να αντιμετωπίσει εσείς, και την νόση. Κύριε Τουργαρίδη, ήσασταν εμβολιασμένος, έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα. Εντάξει, δεν το συζητώ ότι τι θέμα. Είμαστε αναφανόν υπέρ του να εμβολιάζεται ο πληθυσμός. Όχι, θέλω να πω, σας βρήκε ο κορονοϊός, η μετάλλαξη όμικρον, με τρεις δόσεις εμβολίου. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Ναι, μάλλον έτσι έγινε, γιατί εγώ όντως έχω κάνει τρεις δόσεις εμβολίου και έχω νοσήσει και στο παρελθόν. Πώς το περνάτε εσείς? Πολύ ποιότερα σε σχέση με την προηγούμενη νόσηση. Από ό,τι φαίνεται κιόλας, έτσι είναι και η πλειοψηφία αυτών που έχουν νοσήσει μέχρι στιγμής. Χωρίς βέβαια αυτό να γνωρίζουμε τι διάσταση θα πάρει στο μέλλον. Ναι. Γιατί δηλαδή έχετε κόπωση, αδυναμία? Εγώ, ας πούμε, είμαι διπλά εμβολιασμένη, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν μια απλή γρυπούλα. Δηλαδή μέχρι και χθες... Καλή σας μέρα, σας ακούω. Καλημέρα, κύριε Τουλγαρίδη. Μέχρι και χθες πέρασα δύσκολα. Ναι, σαν λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, κυρίως με δίχα, λίγο καταρροή, λίγο βράχος φωνής. Πολύ πόνο στα κόκαλα. Αυτό ίσως σε εσάς, στη δικιά μου περίπτωση, ευτυχώς δεν έγινε έτσι. Δηλαδή να έχω μια αλλεργία και να πονάω και γενικότερα φωνιό, όχι. Είναι ανάλογα τον οργανισμό, λέτε. Είναι ανάλογα τον οργανισμό, πότε έχει εμβολιαστεί, αν έχει ξανανοσήσει πιθανά. Εντάξει, όλα αυτά θα φανούν και στο μέλλον. Είναι όλα ρεστά τα επιστημονικά δεδομένα μέχρι ώρα στο σιάλι. Τώρα, κύριε Τουλγαρίδη, αυτό συζητούσαμε με την Ανθή και πάρουμε και τη βοήθεια της κυρίας Τσικρικά. Στις πόσες μέρες μπορεί η Ανθή να γυρίσει στη δουλειά? Κοιτάξτε τώρα, αυτό όσον αφορά τα πρωτόκολλα, γιατί ήθελα να το θίξω τόσο άλλος μέσα από την εκπομπή σας. Τα πρωτόκολλα μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, είναι εσχρά. Γιατί ουσιαστικά δεν στηρίζονται κάποια σε πιαστέρα επιστημονική γνώση, αλλά σε αυτό το οποίο χρόνια, εδώ και δύο χρόνια, διεκδικούμε και φωνάζουμε μέσα στα νοσοκομεία, ότι είναι τελευταία στιγμής πρωτόκολλα, ακριβώς επειδή τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή, ακριβώς επειδή υπάρχουν τόσες πολλές ελλείψεις οι οποίες προϋπήρχαν πριν την εμφάνιση της πανδημίας, πάνω σε αυτή την ανάγκη έρχονται να βγάλουν τώρα το κατάπτυστο των 5 ημερών. Πείτε μας, πρακτικά, έτσι, για τον κόσμο που ακούει, δύο συμβουλές, και αν μας πει και η κυρία Τσικρικά μετά, ένας που το περνάει, όπως είναι η κυρία Βούλγαρη, πότε θα γυρίσει τη δουλειά εδώ? Σίγουρα αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι εφόσον ο κύκλος επόασης του ιού είναι 10 ημέρες, δεν στηρίζεται πάνω σε καμία επιστημονική στέρεα γνώση το να γυρνάει κάποιος στις 5 ημέρες, σε μερικές περιπτώσεις κιόλας ανεξάρτητα είναι υγειονομικός ή όχι, χωρίς μάλιστα να έχει γίνει και τεστ, ειδικά PCR, και με αυτόν τον τρόπο να είναι επισφαλές το αν θα μεταδώσει και θα διαδώσει τον ιό. Δηλαδή αυτά τα μέτρα είναι επικίνδυνα, γιατί είναι ουσιαστικά μέτρα διάδοσης και μετάδοσης του ιού, γιατί πολλοί συνάδελφοι είναι εκείνοι που με μια ήπια συμπτωματολογία καλούνται ειδικά υγειονομικοί να γυρίσουν στη δουλειά τους στις 5 ημέρες. Μεγάλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι στα νοσοκομεία, στο γεννηματά, στο Ευαγγελισμός, κάθε μέρα, σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, πολλοί συνάδελφοί σας χτυπιούνται από τον κορονοϊό και υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Σίγουρα έτσι είναι. Βέβαια, τώρα έχει εμπειρία το προσωπικό. Σχεδόν 24 μήνες δίνει αυτή τη μάχη στην πρώτη γραμμή του αγώνα με τεράστια αυτοθυσία, η οποία πολλές φορές την είναι να υπερκαλύψει και αυτή τη μεγάλη υποστελέχωση που υπάρχει. Να ευχηθούμε στον κόσμο να έχει την υγεία του, να σίγουρα εμβολιαστεί όλο το κομμάτι του πληθυσμού με την τρίτη δόση, γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί ισχυρό τείχος ανοσίας. Εμείς διεκδικούμε παρόλα αυτά, σαν υγειονομική, εδώ και τώρα, μονιμοποίηση και των συναδέλφων, γιατί ξέρετε τώρα το επόμενο διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, παρά το γεγονός ότι λένε ότι το ΕΣΥ είναι οχυρωμένο, πάρα πολλές ελλείψεις και
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, για να μην κουράσω τον Ευαγγελισμό, να πούμε ένα στοιχείο μόνο ότι τέλη Μάρτη τελειώνουν περίπου 900 σχέσεις εργασίας συμβασιούχων, που καταλαβαίνω ότι αποτελούν περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο του νοσοκομείου. Δηλαδή, πάμε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Βέβαια. Ναι, και είναι σε όλα τα πόστα. Είναι γιατροί, υγειονομικοί, είναι αυτοί που εργάζονται στην καθαριότητα. Δηλαδή, εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις άμεσα, να ενισχυθεί σοβαρά ο τομέας της δημόσιας υγείας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την επίταξη χωρίς αποζημίωση. Μακάρι να το ακούσουν. Καμιά και φορά το χειρότερο είναι ότι φεύγουν γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι έχουν υπηρετήσει 2 χρόνια μέσα στον κορονοϊό, επειδή τελειώνει η σύμβασή τους. Είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.